Αναφερθήκατε σε δύο άρθρα του συναδέλφου του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Είναι προσωπικές του απόψεις που δεν απηχούν τον προβληματισμό του Υπουργείου και της κυβέρνησης για το θέμα της εκπαίδευσης. Το ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Αυγή, αυτό δεν συνιστά κάποιο επιβαρυντικό σε εισαγωγικά στοιχείο. Αυτή είναι η ελευθερία της διατύπωσης των απόψεων. Δεν είναι ένα κομματικό όργανο, όπως είπατε, είναι μια εφημερίδα, αριστερή εφημερίδα γνώμης, η εφημερίδα Αυγή. Και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε και τους προβληματισμούς στο δικό σας κόμμα, αν υπάρχουν, για τα θέματα της εκπαίδευσης, σε ένα δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί να γίνει το διάλογος και κλεισμένων των θυρών για τέτοια ζητήματα. Λέω, στο κόμμα σας δεν αναπτύσσεται διάλογος εσωτερικά για τα θέματα της εκπαίδευσης. Αντί να μαθαίνουμε μία απόφαση, ας ακούσουμε όλες τις απόψεις που ενδεχομένως να πάουν και σε εσάς. Αυτό σημαίνει δημοκρατικός διάλογος και όχι διάλογος προσχηματικός σε πλαίσιο κομματικό και με κεκλεισμένες τις πόρτες. Ο διάλογος ο δικός μας δεν είναι προσχηματικός, δεν έχουμε προηλυμένες αποφάσεις. Βήμα-βήμα προχωρούμε και θα υπάρξει σίγουρα αποτελεσματική απάντηση όσο μπορούμε. Θα υπάρξει αποτελεσματική απάντηση βήμα-βήμα με ένα σχέδιο εκπαιδευτικής δημοκρατικής μεταρρύθμισης με στόχο να υπάρξει 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου σχολείου παντού. Και τέτοια βήματα θα τα δείτε, θα γίνουν από το Σεπτέμβριο. Με ένα πρόγραμμα μαζικών διορισμών. Το τονίζουμε. Και συνεπώς, μέσα στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, θα δείτε ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς θέτει το θέμα της ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους με καρδιά την εκπαίδευση και την υγεία σε προτεραιότητα. Ευχαριστώ.